Η δυσκολία εκατοντάδων οικογενειών να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η φίτηση των παιδιών τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας στρέφει ολοένα και περισσότερους μαθητές του νησιού σε σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την παρουσίαση των τμήματων του Ιδρύματος από καθηγητές του στο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων παρακολούθησαν μαθητές και γονείς. Το Ιδρύμα του Πανεπιστημίου της Κρήτης έχει μια ιστορία 45 χρόνων πλέον λειτουργίας. Είναι διακεκριμένο ίδρυμα στον ελληνικό χώρο και ένα μεγάλο δίλημα για τα παιδιά, διότι εάν σκέφτονται να πάνε πολύ μακριά από τα σπίτια τους, εμείς τους λέμε ότι δίπλα τους υπάρχει κάτι το οποίο είναι αρκετά καλό για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Πλέον παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, δηλαδή παλιότερα οι μαθητές δήλωναν σχολές και στην υπόλοιπη Ελλάδα πιο εύκολα. Τώρα πλέον με τις καταστάσεις που επικρατούν είναι πιο συνηθισμένο να βλέπουμε επιλογές σχολών, κυρίως στον τόπο των παιδιών, κοντά στον τόπο. Μεταξύ των τμήματων του Πανεπιστημίου Κρήτης που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της εκδήλωσης της Ένωσης Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης και του Δήμου Χανίων ήταν αυτά των μαθηματικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών, της βιολογίας, της χημίας, της τεχνολογίας και επιστήμης υλικών, αλλά και τμήματων της θεωρητικής κατεύθυνσης. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης έκανε ειδική αναφορά στην ιατρική σχολή. Η ιατρική της Κρήτης είναι αξιολογημένη και θα έλεγα ότι είναι από τις καλύτερες, για να μην πω η καλύτερη ιατρική της Ελλάδος, όπως επίσης από τα υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τα 17 προγράμματα σπουδών, τα 10 έχουν βαθμολογηθεί με άριστα και είναι καλύτερα ή στα κορυφαία προγράμματα σπουδών, στα αντίστοιχα αντικείμενα στον ελληνικό χώρο. Σήμερα το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει 5 σχολές με 16 τμήματα που καλύπτουν ένα ευρύ επιστημονικό χώρο. Ταυτόχρονα όμως οι απόφοιτοι ευνοούνται από την πλούσια δράση ερευνητικών ιδρυμάτων. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι στην Κρήτη έχουμε ένα εκπαιδευτικό οικοσύστημα και ερευνητικό, το οποίο αποτελείται τόσο από τα πανεπιστήμια όσο και από τα ερευνητικά κέντρα του νησιού. Να αναφέρω το ΜΑΙΧ, το ΕΛΚΕΘΕ, το ΙΤΕ, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Χανίων, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Όλο αυτό το οικοσύστημα λοιπόν προσφέρει πραγματικά στον τόπο ποιοτικές υπηρεσίες. Η παρουσίαση των τμήματων του Πανεπιστημίου Κρήτης έγινε στο Πειραματικό Γυμνάσιο, ενώ πρόθεση των διοργανωτών είναι η καθιέρωση της δράσης στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού.